πόσο τα πράγματα, τα μάλλον πιο ασήμαντα, αποκτούν ξαφνικά τεράστια αξία όταν κάποια ύπαρξη που αγαπάμε ή που δεν της λείπει παρά η υποκρισία αυτή για να την αγαπήσουμε, μας τα κρύβει. Από μόνη της η Οδύνη δεν μας δίνει αναγκαστικά αισθήματα αγάπης ή μίσους για το πρόσωπο που την προκαλεί. Ο χειρουργός που μας προκαλεί πόνο μας είναι αδιάφορος. Μια γυναίκα όμως, που μας έλεγε για καιρό πως ήμασταν το παν για εκείνη, δίχως να είναι εκείνη το παν για μας, μια γυναίκα που απολαμβάνουμε να τη βλέπουμε, να τη φιλάμε, να την κρατάμε στα γόνατά μας, νιώθουμε έκπληξη μόλις αισθανθούμε με κάποια απότομη αντίστασή της πως δεν είναι απόλυτα στη διάθεσή μας. Η απογοήτευση γεννά τότε συχνά μέσα μας την ξεχασμένη ανάμνηση ενός παλιού άγχους που ξέρουμε ωστόσο πως δεν το προκάλεσε η γυναίκα αυτή, αλλά άλλες γυναίκες που οι προδοσίες τους κλιμακώνονται στο παρελθόν μας. Και έπειτα, πώς μπορείς να έχεις τη δύναμη να θέλεις να ζήσεις, πώς μπορείς να κάνεις μια κίνηση για να προφυλαχτείς από το θάνατο σε ένα κόσμο όπου ο έρωτας προκαλείται μόνο από το ψέμα και συνίσταται μόνο στην ανάγκη μας να δούμε τις οδύνες μας να απαλύνονται από το πρόσωπο που μας έκανε να υποφέρουμε. Για να ξεφύγουμε από το άχθος που νιώθουμε όταν ανακαλύπτουμε αυτό το ψέμα και αυτή την αντίσταση, υπάρχει ως θλιβερή γιατριά η προσπάθεια να δράσουμε δίχως τη θέλησή της, με τη βοήθεια των προσώπων που τα θεωρούμε πιο δεμένα από μας στη ζωή της. Να δράσουμε πάνω στη γυναίκα που μας αντιστέκεται και που μας λέει ψέματα, να την ξεγελάσουμε εμείς τώρα, να την κάνουμε να μας μισήσει. Ο πόνος όμως ενός τέτοιου έρωτα είναι από εκείνους που κάνουν αναπόφευκτα τον ασθενή να αναζητάει σε μια αλλαγή στάσης μια πλανερή ανακούφιση. Τέτοια μέτρα δράσης, αλίμονο, δεν μας λείπουν. Και η φρίκη σε τέτοιους έρωτες, που μόνο η ανησυχία τους γέννησε, προέρχεται από το ότι γυρνάμε και ξαναγυρνάμε αδιάκοπα στο κλουβί μας με τις ασήμαντες κουβέντες. Δίχως να λογαριάζουμε πως σπάνια τα πρόσωπα για τα οποία νιώθουμε τέτοιους έρωτες μας αρέσουν σαρκικά με τρόπο απόλυτο, αφού δεν είναι η θεληματική μας προτίμηση, αλλά το τυχαίο μια στιγμής άγχους που διάλεξε για λογαριασμό μας. Στιγμής που παρατείνεται ατέλειωτα από την αδυναμία του χαρακτήρα μας, που επαναλαμβάνει κάθε βράδυ πειράματα και υποτάσσεται στα καταπραϊντικά. Ο έρωτας μου βέβαια για την Αλμπερτίν δεν ήταν ο πιο μάταιος που από έλλειψη βούλησης μπορείς να ξεπέσεις, γιατί δεν ήταν ολότελα πλατωνικός. Μου πρόσφερνε σαρκικές ικανοποιήσεις και έπειτα η Αλμπερτίν ήταν έξυπνη. Όλα όμως αυτά ήταν περιττές προσθήκες. Εκείνο που με απασχολούσε δεν ήταν τι το έξυπνο μπορούσε να είχε πει, αλλά κάποια λέξη που ξυπνούσε μέσα μου μια αμφιβολία για τις πράξεις της. Προσπαθούσα να θυμηθώ αν είχε πει τούτο ή εκείνο, με τι ύφος το είχε πει, σε ποια στιγμή, απαντώντας σε ποια λόγια. Προσπαθούσα να ξανασυνθέσω όλη τη σκηνή του διαλόγου μας. Σε ποια στιγμή είχε θελήσει να πάει στους Βερντιρέν, ποια δικιά μου λέξη είχε δώσει στο πρόσωπό της ύφος θυμωμένο. Ακόμη κι αν επρόκειτο για το πιο σημαντικό γεγονός, δεν θα έκανα τόσο κόπο για να αποκαταστήσω όλη του την αλήθεια, να ζωντανέψω την ατμόσφαιρά του και τη σωστή του απόχρωση. Τις ανησυχίες βέβαια αυτές, αφού φτάσουν σε ένα σημείο όπου μας γίνονται αβάσταχτες, κατορθώνουμε κάποτε να τις καταπραίνουμε ολότελα για ένα βράδυ. Στη γιορτή στην οποία οι φίλοι που αγαπάμε πρόκειται να πάει και που τον πραγματικό της χαρακτήρα το μυαλό μας παιδευόταν από μέρες να ανακαλύψει, στη γιορτή αυτή είμαστε και εμείς προσκαλεσμένοι. Όλα τα βλέμματα, όλα τα λόγια της φίλης μας απευθύνονται μόνο σε μας. Επιστρέφουμε μαζί της και νιώθουμε τότε, καθώς διαλύθηκαν οι ανησυχίες μας, μια ηρεμία τόσο μεστή, τόσο θεραπευτική, σαν εκείνη που νιώθει κανείς στο βαθύ ύπνο που ακολουθεί μια μεγάλη πορεία. Και αξίζει βέβαια μια τέτοια ηρεμία να την πληρώσουμε ακριβά. Δεν θα ήταν όμως πιο απλό να μην αγοράζουμε εμείς οι ίδιοι θεληματικά την ανησυχία
και μάλιστα ακριβότερα. Ξέρουμε άλλωστε πολύ καλά πως όσο βαθιές κι αν είναι οι προσωρινές αυτές ανάπαυλες, η ανησυχία τελικά θα υπερισχύσει. Συχνά μάλιστα ανανεώνεται από τη φράση που σκοπός της ήταν να μας προσφέρει την ηρεμία. Οι απαιτήσεις της ζήλιας μας και η τύφλωση της ευπιστίας μας είναι πιο μεγάλες από όσο θα μπορούσε να υποθέσει η γυναίκα που αγαπάμε. Όταν αυθόρμητα ορκίζεται πως ο τάδε δεν είναι για εκείνην παρά ένας φίλος, μας αναστατώνει πληροφορώντας μας, κάτι που δεν είχαμε υποψιαστεί, πως ήταν για εκείνην ένας φίλος. Και ενώ μας διηγείται για να μας δείξει την ειλικρίνειά της πως πήραν τσάι μαζί το ίδιο αυτό απόγευμα, με την κάθε της λέξη, το αόρατο, το ανυποψίαστο, αποκτά μορφή μπροστά μας. Ομολογεί ότι τη ζήτησε να γίνει ιερωμένη του και υποφέρουμε μαρτύρια επειδή μπόρεσε να ακούσει τις προτάσεις του. Λέει πως τις απέρριψε. Πριν από λίγο όμως, καθώς αναλογιστήκαμε την αφήγησή της, αναρωτηθήκαμε αν η άρνησή της ήταν πραγματική. Γιατί ανάμεσα στα διάφορα πράγματα που μας είπε, υπάρχει εκείνη η απουσία της λογικής και απαραίτητης σχέσης, που περισσότερο και από τα γεγονότα που αφηγείται κανείς, είναι η ένδειξη της αλήθειας. Και έπειτα είχε εκείνο τον τρομερό περιφρονητικό τόνο στη φωνή της. Του είπα όχι, κατηγορηματικά, που τον βρίσκουμε σε όλες τις κοινωνικές τάξεις όταν μια γυναίκα λέει ψέματα. Πρέπει ωστόσο να την ευχαριστήσουμε που αρνήθηκε, να την ενθαρρύνουμε με την καλοσύνη μας να επαναλάβει και στο μέλλον τόσο σκληρές εξομολογήσεις. Κάνουμε μόνο την παρατήρηση, αφού όμως σας είχε ήδη κάνει τέτοιες προτάσεις, γιατί δεχθήκατε να πάρετε ένα τσάι μαζί του? Για να μην μου κρατά κακία και να μην μου λέει πως δεν ήμουν καλή απέναντί του. Και δεν τολμάμε να της απαντήσουμε πως αν είχε αρνηθεί θα ήταν ίσως πιο καλή απέναντι σε εμάς. Η Αλμπερτίνα άλλωστε με τρόμαζε, λέγοντάς μου πως είχα δίκιο για να μην την εκθέσω, να λέω πως δεν ήμουν εραστήτης, αφού μάλιστα, πρόσθετε, είναι αλήθεια πως δεν είσαστε. Ίσως πραγματικά να μην ήμουν ολότελα. Μήπως όμως τότε θα έπρεπε να σκεφτώ πως όλα όσα κάναμε μαζί τα έκανα και με όλους τους άντρες που ορκιζόταν πως δεν ήταν ποτέ ερωμένοι τους. Να θέλω να γνωρίσω οπωσδήποτε ό,τι σκεφτόταν η Αλμπερτίνα. Ποιον έβλεπε, ποιον αγαπούσε. Τι παράξενο να είμαι έτοιμος να θυσιάσω τα πάντα για αυτό το σκοπό, όταν είχα νιώσει την ίδια ανάγκη να γνωρίσω σε ό,τι αφορούσε τη Ζιλμπέρτ, κύρια ονόματα, γεγονότα που μου ήταν τώρα
τόσο αδιάφορα. Καταλάβαινα βέβαια πως αυτές καθεαυτές οι πράξεις της Αλμπερτίν δεν παρουσίαζαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Είναι παράξενο πως ένας πρώτος έρωτας που καθιστώντας τόσο εύθραυστη την καρδιά μας ανοίγει το δρόμο για τους επόμενους, δεν είναι ωστόσο σε θέση να μας προσφέρει παρά την ταυτότητα των συμπτωμάτων και των πόνων, τα μέσα για να τους γιατρέψουμε. Και έπειτα, είναι πραγματικά απαραίτητο να γνωρίζεις κάποιο γεγονός? Μήπως δεν γνωρίζεις γενικά και από την αρχή το ψέμα και τη διακριτικότητα ακόμη των γυναικών που έχουν κάτι να κρύψουν? Υπάρχει τότε περίπτωση να κάνεις λάθος? Θεωρούν αρετή τους να σιωπούν όταν θα θέλαμε τόσο να τις κάνουμε να μιλήσουν? Και έχουμε την εντύπωση πως διαβεβαίωσαν το συνενοχό τους. Εγώ δεν λέω ποτέ τίποτα. Από μένα δεν θα μαθευτεί το παραμικρό. Δεν λέω ποτέ τίποτα. Δίνουμε την περιουσία μας, τη ζωή μας, για κάποιαν ύπαρξη. Κι όμως ξέρουμε πως αυτή την ίδια ύπαρξη, ύστερα από 10 χρόνια, λίγο νωρίτερα ή αργότερα, θα αρνηθούμε την περιουσία μας, θα προτιμάμε να κρατήσουμε τη ζωή μας. Γιατί τότε η ύπαρξη αυτή θα έχει ξεχωρίσει από μας, μόνη, δηλαδή ανύπαρκτη. Εκείνο που μας δένει με τις υπάρξεις είναι αυτές οι 1000 ρίζες. Αυτά τα αναρρύθμιτα νήματα που τα αποτελούν οι αναμνήσεις της προηγούμενης βραδιάς, οι προσμονές της επόμενης. Αυτό το αδιάπτωτο υφάδι συνηθιών από τις οποίες δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Σαν τους φιλάργυρους που μαζεύουν χρήματα από γενεοδορία, είμαστε οι άσωτοι που ξοδεύουμε από τσιγκουνιά και θυσιάζουμε λιγότερο τη ζωή μας σε μια ύπαρξη παρά σε ό,τι μπόρεσε να δεθεί ολογυρά της από τις ώρες μας, από τις μέρες μας, από όλα εκείνα που, αν τα συγκρίνουμε με τη ζωή που δεν ζήσαμε ακόμη, τη ζωή τη μελλοντική, θα μας φανεί μια ζωή πιο μακρινή, πιο απομονωμένη, λιγότερο προσωπική, λιγότερο δική μας. Θα έπρεπε να μπορούσαμε να απαλλαγούμε από αυτά τα δεσμά που είναι πολύ πιο σημαντικά από το ίδιο το πρόσωπο, αλλά που κατορθώνουν να δημιουργούν μέσα μας στιγμιαίες υποχρεώσεις απέναντί του. Υποχρεώσεις που μας κάνουν να μην τολμάμε να το εγκαταλείψουμε από φόβο μήπως μας κρίνει άσχημα, ενώ αργότερα θα τολμούσαμε, γιατί όταν αποσπαστεί από μας δεν θα είναι πια εμείς και γιατί κατά βάθος δεν δημιουργούμε υποχρεώσεις, ακόμη κι αν από μια φαινομενική αντίφαση καταλήξουν στην αυτοκτονία, παρά μόνο απέναντι στον εαυτό μας. Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης.